Σε μια νέα εποχή μπαίνει από αύριο 1η Οκτωβρίου το νέο ενιαίο πια Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς ξεκινά την κοινή πορεία του με το ΤΕΙ της Ηπείρου. Και έτσι το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της περιοχής θα είναι και το τρίτο σε μέγεθος στη χώρα. Με την κοινή πορεία ξεκινά και μια δύσκολη δουλειά. Και ιδιαίτερα κατά τους τρεις πρώτους μήνες λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τα νέα πια δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί και η εκδήλωση για την ένταξη του ΤΕΙ Πύρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο Α του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Κωνσταντιού Σάρτας. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρίτανης του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, ο πρίτανης του ΤΕΙ Πύρου, Αναστάσιος Τσίνας, ενώ θα υπάρξει και ομιλία με θέμα την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πρόκειται να αναπτυχθεί ο προγραμματισμός του τριμήνου και του πρώτου έτους προετοιμασίας του νέου ενιαίου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για ένα νέο και με μεγάλες προκλήσεις βήμα για την ανώτατη εκπαίδευση έκανε λόγο ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα στοίχημα το οποίο θα κερδιθεί για τους φοιτητές και την Ήπειρο. Είναι ένα νέο και με μεγάλες προκλήσεις βήμα για την ανώτατη μας εκπαίδευση και όχι μόνο στην Ήπειρο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τους δύο πριτάνεις, όχι μόνο τους ίδιους προσωπικά, αλλά και όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν σε αυτό το εξαιρετικά περίπλοκο εγχείρημα. Είναι ένα στοίχημα και είμαι σίγουρος ότι είναι ένα στοίχημα που θα κερδιθεί και θα κερδιθεί για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας και θα κερδιθεί νομίζω και για την Ήπειρο. Νομίζω τα μεγάλα προβλήματα είναι μπροστά μας. Γιατί τα μεγάλα προβλήματα που είναι μπροστά μας δεν είναι νομοθετικού χαρακτήρα. Είναι προβλήματα που έχουν σχέση με τα προγράμματα σπουδών, είναι προβλήματα που έχουν σχέση με τη συγκρότηση του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου και των Ινστιτούτων του, είναι προβλήματα που θα έχουν σχέση με την αξιοποίηση του αγροδιατροφικού πάρκου που καταφέραμε και νομοθετήσαμε διάφορες διαστάσεις του και θα είναι προβλήματα που θα έχουν σχέση με τις διετή, με τα διετή προγράμματα σπουδών τα οποία θα συγκροτηθούν και σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς. Τα μεγάλα μας προβλήματα είναι μπροστά, αλλά είναι ωραία προβλήματα. Είναι προβλήματα που ξαναβάζουν στο τραπέζι τη μεγάλη σημασία της δημόσιας ανώτερης εκπαίδευσης στον τόπο μας. Για μια σημαντική ημέρα στην ιστορία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ήπειρο έκανε λόγο από την πλευρά του πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. Γιατί ένα ιστορικό ίδρυμα κλείνει τον κύκλο του με μεγάλη προσφορά, ιδιαίτερα στην τεχνολογική και τεχνική εκπαίδευση, στις τέσσερις πόλεις πρωτεύουσες των νομών της Ηπείρου. Νομίζω ότι η απόφαση και ο νόμος ο οποίος ψηφίστηκε το καλοκαίρι επίσης δίνει μια μοναδική ευκαιρία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ώστε να δημιουργηθεί ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο θα αγκαλιάζει όλες τις πόλεις και όλη την Ήπειρο. Θεωρούμε ότι πέφτει τουλάχιστον στη διοίκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έτσι όπως θα είναι διαμορφωμένο από τη Δευτέρα η σημαντική ευθύνη σε βάθος πενταετίας όλα τα τμήματα να στελεχωθούν, να εξοπλιστούν χρησιμοποιώντας όλες τις υποδομές και στα Γιάννενα και στην Άρτα και στην Ιγουμενίτσα και στην Πρέβεζα ώστε σε βάθος πενταετίας να λειτουργήσει ένα πανεπιστήμιο υψηλού επίπεδου το οποίο θα προσφέρει και στην νεολαία αλλά και στη χώρα. Τα ωφέλη θα είναι πολλαπλά από τη δημιουργία της ενιαίας τριτοβάθμιας αυτής δομής σε επίπεδο Ηπείρου πια, τόνισε με δηλώσεις του ο πρίτανης του ΤΕΙ Ηπείρου Αναστάσιος Τσίνας. Το ΤΕΙ Ηπείρου ως έννοια ολοκληρώνει ένα κομμάτι της ζωής τους. Λογικό λοιπόν το συναίσθημα να κυριαρχεί αυτή τη στιγμή. Όμως ξεπερνούμε το πρώτο συναίσθημα και πάμε στο δεύτερο. Δεν υπάρχει χαρά, υπάρχει γλύκα στη γεύση, γιατί είναι κάτι που το επιδιώξαμε. Το επιδιώξαμε γιατί το αξίζαμε. Κατορθώσαμε, βρήκαμε το Μόντους Βιβέντι καταρχήν με το αδερφό πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συνέχεια με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Φτιάχτηκε το θεσμικό πλαίσιο και από τη Δευτέρα πλέον συναποτελούμε όλοι το ενιαίο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την ενιαία κυρίαρχη τριτοβάθμια δομή στο επίπεδο της Ηπείρου. Ωφελημένοι θα είμαστε όλοι. Θα είναι πρώτα οι φοιτητές μας. Θα είναι η παιδεία, θα είναι η επιστήμη, θα είναι η ελληνική κοινωνία.
Εσάβριο είναι τα σπουδαία λοιπόν.